Πάμε σιγά σιγά στην δεύτερη συνομιλία μας για σήμερα. Στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να βρίσκεται μαζί μας η κυρία Ταπρατζή, να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, σας ακούω και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε για τον Δήμο της Σάρτας και για την δική σας δραστηριότητα, κυρία Ταπρατζή. Βαδίζουμε έτσι σιγά σιγά και στο τέλος αυτού του κύκλου της θητείας Τσίρο Γιάννη και βέβαια της δικιάς σας παρουσίας της παράταξής σας, εννοώ και εσάς προσωπικά, ως μείζον αντιπολίτευση και εντός του Συμβουλίου. Ένα πρώτο ερώτημα είναι για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος και η πόλη της Σάρτας. Είναι γενικό, αλλά θέλω έτσι να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, γιατί εντάξει, είναι και οι εθνικές εκλογές στο τραπέζι της κουβέντας, αλλά έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές εντός του 23, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός έρχονται και αυτές όλο ένα και πιο κοντά. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου και να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, και μιας και αγαπάμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο γενικότερα στη ζωή μας, αυτό μας ευχαριστεί και το θέλουμε να υπάρχει. Να υπάρχει και να είναι δυνατό και να μπορεί μέσα από αυτό να περάσει τα μηνύματα τα οποία χρειάζεται να ακούνε οι ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι επειδή πραγματικά είναι η πρώτη φορά, να πούμε ότι εκλεγήκαμε με τον νόμο του Κλισθένη, εκλεγήκαμε με ένα νόμο ο οποίος είχε την απλή αναλογική ως πρόσημο στα δημοτικά συμβούλια, κάτι που δυστυχώς εμείς ως δημοτικά συμβούλια δεν ζήσαμε ποτέ. Δεν ζήσαμε ποτέ εξ αρχής, γιατί με πλαστές πλειοψηφίες και με πλαστές αποφάσεις οικονομικών επιτροπών και ποιότητα ζωής, δυστυχώς παίρνονταν οι αποφάσεις αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν ο ρόλος μας, ο ρόλος δηλαδή της αντιπολίτευσης, το Δήμο Αρταίων που θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο που εκλεγήκαμε να είναι καθοριστικός, τελικά κατέληξε να είναι διακοσμητικός, θα πω εγώ σε εισαγωγικά, και θα ήθελα αυτό να το καταλάβουν οι ακροατές σας, να καταλάβουν τελικά ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης δυστυχώς δεν είχε το ρόλο αυτό που του είχε τάξει ο προηγούμενος νόμος της αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είχε το ρόλο της απόφασης σε πράγματα τα οποία όφιλε να έχει, είτε αυτά λέγονται έργα της καθημερινότητας, είτε λέγονται μεγάλα αναπτυξιακά έργα, είτε λέγονται άλλα θέματα που θα έπρεπε ένα δημοτικό συμβούλιο να συζητά. Άρα λοιπόν 4 χρόνια συμμετείχαμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ασχολούνταν με προβλήματα ίσονος σημασίας και όχι μείζονος. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις παίρνονταν με πλαστές πλειοψηφίες στις οικονομικές επιτροπές και φτάσαμε στο σημείο σήμερα. Στο σημείο για το Δήμο της Σάρτας, να πω εγώ λοιπόν, σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι ο Δήμος μας έμεινε πίσω από μεγάλα έργα ανάπτυξης, από μεγάλα έργα καθημερινότητας στους συνδημότες μας, από έργα κοινωνικής πολιτικής, από μία άλλη φιλοσοφία διοίκησης, θα πούμε εμείς που πρεσβεύουμε μία συμμετοχική αυτοδιοίκηση και κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η παράταξή σας, σε συνεργασία και με την παράταξη και του πρώην δημάρχου του κ. Παπαλέξη, στη βάση της κοινής συνεννόησης και της συνεργασίας, πήρε και μια πρωτοβουλία το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλά μηνύματα πολιτικά. Και θα ήθελα και γι' αυτό ένα σχόλιο, κυρία Ταπρατζή. Σας ευχαριστώ καταρχάς για αυτή την ερώτησή σας, γιατί πραγματικά εμείς προχωρήσαμε σε κάτι καινοτόμο, θεωρώ και
κάναμε την αρχή όχι μόνο και για την Ήπειρο που ζούμε, αλλά και γενικότερα ήμασταν από τις πρώτες παρατάξεις πανελλαδικά που καταφέραμε κάτι τέτοιο, δίνοντας ένα μήνυμα συνεργασίας, ένα μήνυμα συνεργασίας από τα κάτω προς τα πάνω, γιατί τελικά πρέπει να καταλάβουμε και το ρόλο που πρέπει να έχει ο πρώτος βαθμός ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θέλει να είναι συμμετοχικός. Θέλουμε να δείξουμε δηλαδή ότι μόνο με συνεργασίες ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους και έχουν ένα διαφορετικό όραμα και θέλουν να τον δουν αλλιώς, μπορούν να ξεκινήσουν από τα κάτω. Άρα λοιπόν με τον Γιάννη τον Παπαλέξη, που ήταν και πρώην δήμαρχος, συναποφασίσαμε ότι οι παρατάξεις μας σε πρώτη φάση, ας πούμε, θα πάνε σε συνεργασία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και δώσαμε και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο τι λέγαμε, ότι χωρίς να βάζουμε προαπαιτούμενα, εμείς καλούμε σε αυτή την συνεργασία και όλες τις δυνάμεις του τόπου μας, τους αγρότες, τους υπαλλήλους, τους νέους, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα, ας το πούμε, ένα σχήμα, να το πω κάπως έτσι, αυτοδιοικητικό, το οποίο με αξιώσεις θα πάει στις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές του 2023. Μάλιστα. Υπάρχουν, θεωρείτε, και άλλες δυνάμεις και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και έξω στην κοινωνία, γιατί μιλάτε και για ενεργούς πολίτες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι οποίοι σας στέλνουν μηνύματα συμπόρευσης σε αυτήν την ομολογουμένως σημαντική προσπάθεια την οποία καταβάλλατε. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στο πλαίσιο το οποίο εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν τόσο πολύ, αλλά πραγματικά όμως υπάρχουν και είναι σημαντικές. Καταρχήν είναι σημαντικές οι πρώτες αντιδράσεις της κοινωνίας μας, που αυτές οφείλουμε και πρέπει να δίνουμε σημασία, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις πρώτες μέρες όταν βγαίναμε στον δρόμο και μου έλεγαν όλοι μπράβο, αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει να κάνετε. Στην πορεία βεβαίως ήρθαν και άλλοι άνθρωποι και από άλλες παρατάξεις οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την κίνηση, και συνεχώς είναι κάτι που εμείς αυτό παλεύουμε σήμερα και το συζητάμε με τον κόσμο, και πραγματικά βρίσκουμε μια εξαιρετικά θετική ανταπόκριση. Θα πω γιατί τελικά αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το εξής, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο, ας το πούμε, ποιος είναι επικεφαλής σε μια παράταξη ή ποιος πάει μπροστά κάτι. Είναι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση πρέπει να είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους, έχουν όραμα γι' αυτό και θέλουν να τον πάνε 10 βήματα παραπέρα. Άρα λοιπόν σε αυτό βρίσκουμε ανταπόκριση τεράστια, και είμαστε σε συζητήσεις, γιατί όπως ξέρετε δυστυχώς η πολιτική και ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του, με την ακρίβεια που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού κτλ. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε να τον ταράξουμε και να τον ξεκουνήσουμε, ας το πούμε, θα πω χαρακτηριστικά, από τον καναπέ του και να τον βγάλουμε στην κοινωνία. Εμείς το παλεύουμε καθημερινά, είτε με επισκέψεις μας σε χωριά, είτε με επισκέψεις μας σε διάφορους συλλόγους και φορείς, και το πετυχαίνουμε και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα το πετύχουμε πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφοντας λίγο και στο πρώτο ερώτημά μου, επειδή έχει μια σημασία νομίζω η άποψή σας, θέλω έτσι να μας περιγράψετε την τελευταία αυτήν θητεία Τσιρογιάννη. Βέβαια εσείς σε μια σειρά ζητημάτων έχετε εκφράσει και τις δικές σας προτάσεις και την διαφοροποίησή σας, και έχετε εκφράσει και έναν αντίλογο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αν μπορούσαμε έτσι με λίγες λέξεις να περιγράψουμε αυτό που εσείς θεωρείτε ότι άφησε η τελευταία θητεία της Δημοτικής Αρχής στην πόλη της Άρτας, ποιο θα ήταν? Για να έρθει μετά και το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, που είναι το οραματικό. Τι σκοπεύετε και τι θέλετε να περάσετε ως μήνυμα στους πολίτες και για το μετάκι, γιατί και αυτό έχει νομίζω μια μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 4 χρόνια πραγματικά ήταν μια αυταρχική συμπεριφορά από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
Δηλαδή, ενώ σου ήθελε να παρουσιάσει, ας πούμε, ότι οι αποφάσεις είναι συμμετοχικές και σε δημοκρατικό, ας το πούμε, πλαίσιο, πραγματικά αυτές δεν παίρνονταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο και αυτό σας ευχαριστώ που το βλέπατε κι εσείς, το καταγγείλαμε πάρα πολλές φορές. Με κάθε τρόπο, είτε με το να μην πηγαίνουμε στα δημοτικά συμβούλια, είτε με δελτία τύπου κτλ. Κτλ. Δεν έχουν έννοια σήμερα όλα αυτά. Επίσης, είδαμε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά, και αυτό θα πρέπει να μας προκαλέσει εντύπωση, έχει ξεκινήσει τον προεκλογικό της αγώνα σχεδόν 1,5 χρόνο πριν. Και παραπάνω θα πω εγώ μάλλον, 2 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Άρα όταν βλέπουμε μια δημοτική αρχή που 2 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές ενδιαφέρεται για το πώς θα ξαναπάρει το Δήμο Αρταίων, θεωρούμε ότι, και είναι και πραγματικότητα, ότι μένει πίσω από τα έργα τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσει για ένα Δήμο. Μείναμε πίσω σε πάρα πολλά έργα ανάπτυξης, σε έργα τα οποία θα έπρεπε να διεκδικηθούν με κάθε τρόπο, όπως είναι η δεύτερη γεφύρωση της Άρτας που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, όπως είναι η άρδευση, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην Άρτα, στον κάμπο της Άρτας που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχουμε πολλούς παραγωγούς τέλος πάντων που θα έπρεπε να τους ανακουφίσουμε είτε με την άρδευση του κάμπου με κλειστό αγωγό όπως λέγαμε από πριν και ήταν στον προεκλογικό λόγο και του κυρίου Τσιρογιάννη, τα πισωγυρίσματα της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά ας πούμε τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου που δόθηκαν κάποια χρήματα για να πάει στα Κρεκούκια και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στο λιβάδι της Καλαμιάς. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοιου τύπου πισωγυρίσματα και θεωρούμε ότι ζήσαμε μια δημοτική αρχή που άγεται και φέρεται από το Facebook, δυστυχώς, δηλαδή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια δημοτική αρχή που οι αποφάσεις οι οποίες έπαιρνε ήταν ανάλογα με τα παράπονα που ίσως υπήρχαν στο Facebook και μέσω εκεί προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, μια γελοιότητα θα πούμε εμείς. Συσσαγωγικά βέβαια αυτή η λέξη. Δεν υπήρχε μια σοβαρή και στιβαρή, ας το πούμε, δημοτική αρχή η οποία θα διεκδικούσε πράγματα για το Δήμο της Άρτας. Ένα Δήμο ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο της Ιόνιας Οδού, δεν καταφέραμε να δώσουμε σε αυτό το Δήμο, σε αυτή την πόλη, μια ταυτότητα, να την κάνουμε προορισμό σε πάρα πολλά πράγματα που η Άρτα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα με πόλεις όχι μόνο της Ηπείρου, αλλά και πανελλαδικά θα πω εγώ. Έχει τα Βυζαντινά της Μνημεία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα πραγματικά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε και να βάλουμε ας πούμε ως πρόβλημα. Και δυστυχώς 9 χρόνια λοιπόν η διοίκηση του κυρίου Τσιρογιάννη για μας απέβηκε ας το πούμε τραγικά πίσω από πολλά πράγματα διεκδίκησης. Κάποια έργα που παρουσιάζονται σήμερα αλίμονο αν δεν παρουσιάζονταν. Πέρασαν τόσα προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ, προγράμματα μέσω του ΠΟΔΟΕ, προγράμματα διάφορα. Αλίμονο αν δεν είχε και έστω και κάτι να παρουσιάσει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έτσι όπως παρουσιάζονται και αυτά τα έργα σήμερα έχουν χάσει την πραγματική τους αξία και σημασία, γιατί όλα αν δεν μπουν σε ένα πλάνο υποδομών για τα επόμενα 10 χρόνια πραγματικά χάνουν τη σημασία τους. Αυτά τα ολίγα από εμάς. Μάλιστα. Και τι άλλο θα ήταν να με ρωτήσετε? Όχι, νομίζω είστε αναλυτικοί στην τοποθέτησή σας. Απλά ένα ερώτημα που έρχεται και από ακροατή και θέλω να το θέσω. Την εκτίμησή σας ζητά εδώ ο φίλος ακροατής, ο οποίος είναι και συντοπίτης σας, για την φιλορροή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στην παράταξη Τσιρογιάννη. Βέβαια, καλύτερα είναι ο καθένας να κοιτάει το σπίτι του πρώτιστα και αυτά που θέλει να περάσει και στους πολίτες. Όμως το ότι έχουμε αρκετές αποχωρήσεις, αναξαρτητοποιήσεις και εσωτερική γκρίνια, μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει από την παράταξη Τσιρογιάννη. Αν θέλετε, επειδή το βάζει και ο ακροατής, ένα σχόλιο επιπρόσθετα, κυρία Ταπρωτή. Πολύ ευχαρίστως, αλλά είναι αρχή μας, όπως πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, να μην ασχολούμαστε με το τι γίνεται σε άλλες παρατάξεις. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα εσωτερικό πρόβλημα της παράταξης
της αρτινών συνεργασία του κυρίου Τσιρογιάννη και των ανθρώπων των οποίων αποφάσισαν να φύγουν από εκεί, να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να φύγουν και να ενημερώσουν τους συνδημότες μας. Εμείς ασχολούμαστε με τη δική μας παράταξη, ασχολούμαστε με τη δική μας παράταξη στην κοινωνία και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε εμείς. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση. Είναι πρώτη φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά. Και αν και νομίζω ότι τώρα στο δρόμο και προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα μας ξαναδοθεί η δυνατότητα και το εύχομαι να τα ξαναπούμε αναλυτικά εδώ από την συχνότητα του Prisma Radio. Και εγώ το εύχομαι πραγματικά να είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, να απαντάμε και στο χρόνο που μας μένει για τα προβλήματα του Δήμου μας και γενικά στο δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τέλος πάντων ποιοι είμαστε και τι θέλουμε και με τι όραμα και με τι αγάπη θέλουμε να δούμε το αυριανό μέλλον του Δήμου Αρταίων. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.